Έχετε χαρτονομίσματα των 500 ευρώ και θέλετε να τα σπάσετε στις τράπεζες? Ακούστε ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείτε πλέον στο πλαίσιο της Διεθνούς Νομοθεσίας για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Τα 500 ευρώ που υπάρχουν στο σπίτι μας θα πρέπει, εάν θέλουμε, να τα σπάσουμε και θα πρέπει να τα πάμε στην τράπεζα. Πηγαίνοντας στην τράπεζα, η τράπεζα κρατάει προμήθεια για την ανταλλαγή των 500 ευρώ 15 ευρώ ανά 100.000. Όμως, καταγράφει και τα στοιχεία αυτών που παραδίδουν τα 500 ευρώ στην τράπεζα. Εάν ο συγκεκριμένος είναι πελάτης της τράπεζας, δεν του παίρνει τα στοιχεία γιατί τα έχει στους φακέλους της, όμως το μεσημέρι στο κλείσιμο της τράπεζας υποχρεωτικά στέλνει τα στοιχεία του κατόχου των 500 ευρώ στην Τράπεζα Ελλάδος, όπου κάποια στιγμή από την Τράπεζα της Ελλάδος θα κληθεί να δικαιολογήσει πού βρήκε τα 500 ευρώ. Σκοπός είναι η καταπολέμηση της διακίνησης μαύρου χρήματος και βέβαια υπάρχει και η σκέψη να καταργηθεί το χαρτονόμισμα για να αναγκαστούν κάποιοι να επιστρέψουν τα χρήματα στις τράπεζες. Δεν μετράει ότι βάσει του καθαριστικού δικαιολογούνται τα 500 ευρώ. Πρέπει να δικαιολογήσει πού τα βρήκε τα χαρτονομίσματα αυτά. Εάν ο συγκεκριμένος δεν είναι πελάτης της τράπεζας και πάει στην τράπεζα να κάνει ανταλλαγή των 500 ευρώ, τότε εκεί καταγράφονται πλήρως τα στοιχεία του και ξαναστέλνονται πάλι από τη συγκεκριμένη τράπεζα στην Τράπεζα της Ελλάδος, όπου και πάλι θα κληθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος να δώσει δικαιολογίες που βρήκε τα 500 ευρώ. Εάν κάποιος πει ότι μου τα έδωσε τράπεζα προηγούμενες μέρες, θα πρέπει να προσκομίσει τα χαρτιά από τις προηγούμενες μέρες για να δικαιολογήσει ότι να όντως δοθήκανε από τη συγκεκριμένη τράπεζα. Όλα αυτά βέβαια θα απασχολήσουν αυτούς που έχουν δεσμίδες με χαρτονομίσματα των 500 ευρώ, τους οποίους εμείς δεν έχουμε εντοπίσει ακόμα. Οι τράπεζες λένε φέρετε τα 500 για να βάλουν χρήμα στους γκισέδες. Yeah. Γι' αυτό τα λένε, για να φύγουν από τα σπίτια. Τίποτα άλλο. Εγώ έτσι κι αλλιώς αυτά που έχω, τα λίγα, θα μου τα φάνε οι τράπεζες. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ σχεδόν τι θα έκανα αν είχα. Yeah. Αν μπορείτε να μπω στην Αμερική, θα σας απαντήσω αργότερα. Δεν το έχω δει ποτέ, μόνο το κατοστάρκο. Δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Δεν κινήθηκε το 500 ευρώ, καθόλου.